Τούν, οι γονείς της μαθήτριας που σκοτώθηκε σε Λούνα Πάρκ του Βόλου 9 μήνες μετά το θάνατό της. Μιλώντας στον Αντένα και στην Κέλλη Χινοπόρου, η μητέρα του παιδιού εκφράζει την αγανάκτησή της, καθώς η έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Εμένα κάθε μέρα είναι και περισσότερη η απόλυτη. Πάω κάθε μέρα και το βλέπω εκεί που είναι. Κάθε μέρα είναι και δυσκολότερο. Εμένα το παιδί έφυγε. Να μην θρυνήσουμε άλλα θύματα, παιδιά. 9 μήνες έχουν περάσει από εκείνο το ομοιραίο βράδυ που η 13χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της σε παιχνίδι του Λούνα Πάρκ στον Αλμυρό Βόλου και ακόμη η υπόθεση παραμένει στο σκοτάδι. Η μητέρα της, μιλώντας στον Αντένα, δηλώνει την αγανάκτησή της, καθώς δεν μπορεί να πιστέψει, όπως λέει, πως η ιδιοκτήτρια του παιχνιδιού ζήτησε την άρση κατάσχεσης του εξοπλισμού προκειμένου να επαναλειτουργήσει το ομοιραίο μηχάνημα πριν ακόμη η έρευνα ολοκληρωθεί. Αίτημα που τελικά με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Βόλου απορρίφθηκε. Δικαίωμα να το κάνει αυτό. Αλλά και εμείς δεν θα το αφήσουμε εκεί. Νομίζοντας με τα χρήματά της να σκορπάει το θάνατο, ένα παιδί υγιέστατο 13 χρονών πήγε για διασκέδαση. Και αν υπάρχει δικαιοσύνη, πρέπει. Αυτό πρέπει να γίνει κομμάτια. Σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας, το ίδιο μηχάνημα εμπλέκεται και στον σοβαρό τραυματισμό 9χρονου παιδιού σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκίδα το 2009. Ατύχημα για το οποίο τότε η ιδιοκτήτρια του παιχνιδιού είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 2 ετών με αναστολή για σωματική βλάβη από αμέλεια. Το 2019 χάθηκε μια ζωή. Το 2009 τραυματίστηκε ένα κοριτσάκι πολύ σοβαρά με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αφαιρέθηκε και η σπλήνα. Και αυτή τη στιγμή η ιδιοκτήτρια, το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να το πάρει πίσω. Μία λέξη μόνο υπάρχει αυτή τη συμπεριφορά. Θράσος. Οι ανθρώπινες ζωές νομίζω ότι δεν τους νοιάζει. Έτσι αποδείχθηκε. Είναι θέμα αμέλειας. Δεν είχε ζώνες. Δεν είχε τις προδιαγραφές που έπρεπε. Δεν είχε το ένα, δεν είχε το... Πολλά δεν είχε. Εμένα το παιδί μου το φέρει κάποιος πίσω. Δεν μου το φέρνει. Η εισαγγελέας που είχε αναλάβει την υπόθεση, μάλιστα, ζήτησε επιπλέον προκαταρκτική έρευνα από τις αστυνομικές αρχές του Αλμύρου. Γεγονός που αναμένεται να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την έκβαση της υπόθεσης.